Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Πολύ καλά εσείς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Τρέχουμε. Φαντάζομαι τώρα είναι και η περίοδος. Αρχίσαμε όλοι να μετράμε αντίστροφα, κυρία Νεοπίτου. Πώς είναι για σας όλη αυτή η περίοδος τώρα που οδεύουμε προς το τέλος? Κοίτα, διαισθάνομαι μία εντυπωσιακή ανατροπή στο δημοσκοπικό σκηνικό που είχε τέλος πάντων εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες της προηγούμενης χρονιάς και βλέπω ότι ο κόσμος έβαλε κάτω τα πράγματα, ζυγίζει απόψεις, μετρά εμπειρίες, προσωπικότητες, την αξιοπιστία του κάθε υποψηφίου. Και είμαι αισιόδοξη ότι η επιλογή θα είναι η στιβαρή και σοβαρή υποψηφιότητα του Αβέροφ. Για σας προσωπικά, όλη αυτή η εμπειρία, ας το πούμε, ο τελευταίος ένας χρόνος που πέρασε, που κι εσείς πλέον είστε και πιο ενεργοί, στέκεστε πλάι στον σύντροφό σας, πώς ήταν για σας? Έτυχε να σας δω και μέσα πριν από τέλη Νοεμβρίου σε μια εκδήλωση, ναι, που είχε γίνει για την κακοποίηση των ενοικιωμένων από Μέλαθρο, ναι, και ναι, είχαμε, ναι, 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 μιλήσει, ναι, ήταν υπό την δική σας αιγίδα. Ήταν το πρόγραμμά σας και σας γεμάτο υποχρεώσεις, εκδηλώσεις. Ναι, κοίτα, πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα από τον Αβέροφ έτσι ζούσαμε. Δηλαδή, ο Αβέροφ ήταν στην πρώτη γραμμή, συνεχίζει να είναι στην πρώτη γραμμή, πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος. Τέλος πάντων, ρυθμός στη ζωή μας έδινε η πολιτική. Τώρα φυσικά είμαι και εγώ στο πλάι του και μαζί, μέρα με την ημέρα, βήμα με βήμα, φτάνουμε προς το τέλος. Πρέπει να πω ότι είναι μια, θα την ονόμαζα και μια συναρπαστική εμπειρία. Mm-hmm. Παρόλο που είναι δύσκολη, είναι μια εμπειρία που προσφέρει πάρα πολλά. Η επαφή με τον κόσμο, νιώθω ότι με κάνει και εμένα καθημερινά πιο σοφή. Θα σας ρωτούσα πάνω σε αυτό, η τριβή που έχετε με τον κόσμο, τι σας ρωτάνε συνήθως όταν σας βλέπουν, εσάς προσωπικά, ο κόσμος? Ναι. Ο κόσμος είναι θερμός. Θέλει την επαφή μαζί μας, θέλει να μας γνωρίσει, θέλει να είναι δίπλα μας. Θέλει να μοιραστεί τα προβλήματα που τον απασχολούν και τον ταλανίζουν. Και αυτόν το εισπράττω με θετικότητα. Και βλέπω και την θετικότητα που έχουν προς τον Αβέροφ. Mm-hmm. Θυμάμαι τις προάλλες, ήρθε ένας κύριος και μας πλησίαζαν. Είμαστε μαζί με τον Αβέροφ, πλησιάζει τον Αβέροφ και του λέει: «Πρόεδρε, θέλουμε έναν έχονται δύσκολοι καιροί, θέλουμε έναν καλό καραβοκύρι». Ναι. Έχετε και έναν παιδάκι, και να το χαίρεστε, ναι, ο μικρός Περικλής. Φαντάζομαι ότι και εσάς προσωπικά, γιατί ήσασταν εσείς, φαντάζομαι, που κρατούσατε και τις ισορροπίες του σπιτιού, ότι άλλαξε κάπως η καθημερινότητά σας. Γενικότερα όμως το παιδί, όταν του ανακοινώσατε ότι ο πατέρας του θα κατεβεί υποψήφιος πρόεδρος για την Κυπριακή Δημοκρατία, πώς αντέδρασε και πώς άλλαξε, ναι, έτσι, η καθημερινότητά σας τον τελευταίο ένα χρόνο? Ναι. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ο Περικλής δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευτυχισμένος αυτήν την περίοδο της ζωής του. Εμένα, όπως ανέφερες, ειδικά με είχε πάντα δίπλα του. Να κάνω και εδώ μια παρένθεση. Mm-hmm. Να πω ότι ενώ εργαζόμουν για 17 χρόνια στη Λαϊκή Τράπεζα, συνειδητά αποφάσισα να αφήσω πίσω την καριέρα μου. Γιατί όταν ανέλαβε ο Αβέροφ πρόεδρος του κόμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις είχαν αυξηθεί, mm-hmm, και πρέπει να υπάρχει μια σταθερά στο σπίτι να αναπληρώνει το χαμένο χρόνο του Αβέροφ. Φωσιωθήκατε στο παιδί σας. Ναι. Το παιδί το νιώθει αυτό και βλέπω κάποια αντίδραση. Από την άλλη, στέκεται γερά στα πόδια του. Αυτόν και σε συνδυασμό του γεγονότος ότι του Περικλή δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση και θέλει να πορεύεται στη ζωή όχι κάτω από τα φώτα του πατέρα και της μητέρας, αλλά από μόνος του. Mm. Εμένα είναι κάτι που με χαροποιεί αυτό.
νιώθω ότι για έναν παιδί 12 ετών είναι, θα έλεγα, είναι και έναν επίτευγμα για τον ίδιο, για το ότι μπορεί να τα, τέλος πάντων, να βρει το δρόμο του ο ίδιος και να μπορέσει να ξεχωρίζει τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι. Την αναγνωρισιμότητα τη δική σας, πώς τη διαχειρίζετε? Okay, τη δέχεται. Όσο πιο καλά μπορεί. Όμως και εμείς ως οικογένεια προσπαθούμε να προστατεύουμε αυτήν την... θέλουμε να προστατεύουμε την οικογένειά μας. Ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε το παν, να μην εργαλειοποιήσουμε ούτε το παιδί, ούτε την οικογένειά μας. Και έτσι να έχουμε το χρόνο μας, οι τρεις μας, τον ιδιαίτερα δικό μας χρόνο. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Το μυστικό. Πάνω σε αυτό που είπατε εσείς. Έχει πάρει στοιχεία δικά σας, του συζύγου σας? Ναι. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση από τη μια, γιατί ο καθένας θέλει να εντοπίζει στο παιδί του αυτά που έχει ο ίδιος. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι από τον πατέρα έχει πάρει τον δυναμισμό και την επιμονή και το θάρρος της γνώμης. Mm. Από μένα, τότε μπορεί να εκφράζει άνετα τα αισθήματά του. Mm. Γιατί τα αγοράκια καμιά φορά είναι λίγο δύσκολα σε αυτό, mm, όμως... Ναι, εκφράζεται ο Περικλής. Όμορφο, όμορφο, ναι. Αυτό. Η περίοδος της εγκυμοσύνης σας, γενικότερα αυτή η μαγική περίοδος, αν θέλετε, ναι, πώς ήταν για σας? Την είχα απολαύσει πάρα πολύ, εκτός από τους πρώτους τρεις μήνες που υπήρχαν οι αναγούλες. Τα κλασικά. Τα κλασικά που έχει μια εγκυμονούσα. Μετά τους τρεις πρώτους μήνες ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Ήμουνα μέσα σε μια... Θα έλεγα ακόμη και έκσταση. Είναι γεγονός, είναι αποδεδειγμένο και από την επιστήμη, ότι ειδικά το τρίτο τρίμηνο σε μια εγκυμονούσα, ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία περίοδος για μια γυναίκα. Εσείς είχατε εύκολο το κετό, δηλαδή τι θυμάστε από τη γέννηση του παιδιού σας, αυτό που σας έχει μείνει έτσι, ναι, έντονα? Ναι, ναι. Να σου πω, θα είμαι πάλι... γέννησα με κεσαρική, ναι, οπότε δεν είχα ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν η ομορφότερη στιγμή της ζωής μου. Ναι. Και απόλαυσα τη μητρότητα από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Την απολαμβάνω. Είναι ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία. Το κάθε, ναι, τι. Μεγάλη ευλογία. Είναι γνωστό, έχετε ξαναμιλήσει, έχετε αναφερθεί μάλλον στην γνωριμία σας με τον Αβέροφ. Έτσι υπήρξε και ένας κοινός φίλος που... Ακριβώς, σας ακριβώς. Είχε φέρει κοντά. Όταν πρωτογνωριστήκατε λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας ενθουσίασε πάνω του? Πολλά πράγματα θα έλεγα. Η ευφία του, ο δυναμισμός του, η αποφασιστικότητά του, το πάθος για αυτά που κάνει, αλλά συγχρόνως η ευαισθησία και η ειλικρίνεια του. Η ειλικρίνεια, ένα πάρα πολύ σπάνιο χαρακτηριστικό. Ναι. Δεν θα έλεγα σπάνιο, αλλά δύσκολα κάποιος ανοίγεται τόσο ειλικρινά σε έναν άνθρωπο. Και κυρίως από τα πρώτα ραντεβού, έτσι, να μπορέσεις να αντιληφθείς ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχω χημεία, μου βγαίνει, ναι, να μιλήσω, να πω προσωπικά πράγματα, ναι, στον άλλον που βρίσκεται απέναντί μου. Αυτό συνέβη σε, ναι, εσάς? Και, ναι, και πάρα πολύ ασφάλεια. Αυτή την ασφάλεια και τη σταθερότητα που ο Αβέροφ εμπνέει και πιστεύω ότι εμπνέει και στους ανθρώπους, mm-hmm, ως πολιτικός, την ένιωσα και εγώ από την πρώτη στιγμή. Εκείνη την περίοδο, αν επιτρέπετε, ακούγατε σχόλια από τον κόσμο για τη σχέση σας? Υπήρξε ποτέ κάτι που μπορεί να ακούσετε και να σας ενόχλησε? Ή... Κοίτα, ο κόσμος πάντα έχει να πει κάτι, είτε ισχύει, θετικό είτε αρνητικό. Όμως όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο, όταν είσαι σίγουρη για τα αισθήματά σου, δεν μπορείς να ακούς δεξιά και αριστερά. Ναι. Παίρνεις τις αποφάσεις σου σύμφωνα με αυτά που σου λέει η καρδιά. Ναι. Το πιο σημαντικό. Τελικά, ποιο είναι το προφίλ της συζύγου ενός πολιτικού? Γενικότερα, η ευθύνη, ναι, της πολιτικής ζωής σε εσάς προσωπικά σας αχώνει, σας άχωνε, δηλαδή, ναι, και στην αρχή της σχέσης σας? Κοίτα, όταν γνώρισα τον Αβέροφ, πέρασε από το νου μου ότι αμάν, πού πάω να μπλέξω, τι είναι αυτή η πολιτική. Όμως, πάρα πολύ γρήγορα ένιωσα ότι
η ζωή δίπλα από έναν πολιτικό και η πολιτική αυτή καθ' αυτή μπορεί να είναι πολύ συναρπαστική. Και εξαρτάται φυσικά και πώς την ασκείς αυτή την πολιτική. Δίπλα στον Αβέροφ απολαμβάνω πάρα πολύ τον τρόπο που απολαμβάνω την πολιτική. Μια πολιτική που έχει να κάνει, συνδυάζει τη γνώση με την πράξη και συνδυάζει να μπορείς να κατανοείς ένα πρόβλημα και πρακτικά να το λύνεις. Τώρα, το προφίλ της συζύγου ενός πολιτικού ή του συζύγου, γιατί έχουμε και γυναίκες πολιτικού σήμερα. Κοίτα, δεν μπορώ να μιλώ, δυσκολεύομαι να μιλώ για μένα, όμως μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι μια σύζυγος πολιτικού. Δεν πρέπει να έχει τη δική της ατζέντα, ούτε να προσπαθεί η ίδια να δημιουργήσει ένα κέντρο πολιτικής δύναμης παρά το Πρόεδρο. Mm-hmm. Γιατί, να σου πω αγαπητή Έλενα, όταν ακούω αυτή την πρόθεση παρά, αμέσως συνειρμικά σκέφτομαι, παράκεντρα και μετά ξεκινούν και τα παρατράγουδα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στη δική μου περίπτωση έχω ως κανόνα ότι ο Αβέροφ είναι ο υποψήφιος. Αυτός διεκδικεί την ψήφο και αυτός θα λογοδοτήσει απέναντι στο λαό. Ναι. Θα σας κάνω τώρα την εξής ερώτηση που θα την κάνω και στις υπόλοιπες κυρίες που θα φιλοξενήσουμε. Ας το πάρουμε πρώτα για σας. Ναι. Αν εκλεγεί ο σύζυγός σας, εσείς θα είστε η πρώτη κυρία, σωστά. Ναι. Τι θα αλλάζατε? Το έχετε σκεφτεί? Ναι. Όσον αφορά το πρόγραμμά σας, τι θέλετε εσείς προσωπικά να υλοποιήσετε? Ναι, κοίτα, θα επανέλθω σε αυτό που είπα πριν. Ο ρόλος της πρώτης κυρίας είναι θεσμικός. Mm-hmm. Ο πρόεδρος είναι αυτός που πράττει και λογοδοτεί. Η πρώτη κυρία έχει θεσμικό ρόλο και αυτό προτίθεμαι να κάνω. Τώρα, το πιο σημαντικό για μένα είναι το πρώτο μέλημα και το καθημερινό μου μέλημα είναι να φέρνω στον πρόεδρο και στο προεδρικό την φωνή του καθημερινού ανθρώπου. Του κόσμου, του απλού. Ναι, τη φωνή των πολιτών. Ναι. Ο κόσμος, γιατί να δώσει την ψήφο του στο σύζυγό σας, κυρία Νεοφύτου? Ναι. Ο Αβέροφ έχει ένα σαφές πρόγραμμα, όχι μόνο για τις 100 πρώτες μέρες της προεδρίας, όπως λένε πολλοί άλλοι υποψήφοι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει για τα 3 πρώτα χρόνια της προεδρίας του, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Ένας από τους πρώτους στόχους του είναι να φέρει το κράτος στο κινητό του κάθε πολίτη. Και θεωρεί ότι αν γίνει αυτό, θα βοηθήσει πάρα πολύ και στις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που έχει σκοπό να κάνει. Mm-hmm. Ο Αβέροφ είναι πολιτικό παιδί του Γλαύκου Κληρίδη και πάντοτε προσπαθεί να είναι ωφέλιμος για τον τόπο, αν και κάποιες φορές μπορεί να μην είναι αρεστός. Θα έλεγα ότι είναι, όπως το λένε και οι Αγγλοσάξονες, ο σημερινός statesman. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι λαοπλάνος, δεν είναι ανεύθυνος και σίγουρα δεν είναι πολιτικός για το lifestyle. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά σε έναν πολιτικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σοβαρός, μια υποψηφιότητα στιβαρή, με εμπειρίες και με ικανότητες. Μάλιστα. Τι σας συγκινεί περισσότερο στον σύζυγό σας? Τι με συγκινεί? Ναι. Ξεβγάζει ότι είναι δυναμικός, ότι είναι άνθρωπος που σίγουρα κάθε άνθρωπος έχει τις ευαισθησίες του. Εσείς όμως γνωρίζετε καλύτερα στη σύζυγός του. Κάτι που σας συγκινεί. Ναι. Μπορεί στην καθημερινότητα, μπορεί να είναι ένα περιστατικό που σας συγκίνησε έτσι πιο έντονα. Εντάξει, θα επανέλθω και πάλι στην περίοδο του τοκετού. Ναι. Και τις πρώτες μέρες που ήμασταν στην κλινική, γέννησα εκεί τον Περικλή και ο Αβέροφ ήταν συνεχώς δίπλα μου. Και μετά όταν πήγαμε το παιδί στο σπίτι, είχε αναλάβει και τη βραδινή βάρδια. Είναι πολύ προστατευτικός. Σας βοηθούσε. Πάρα εννοείται. Πολύ. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ξέρετε, πλέον οι άντρες είναι πιο ενεργοί. Ναι. Δεν ναι. είναι όπως ήταν πιο παλιά.
Νομίζω τα μοιράζουν. Τα περισσότερα είναι δύο. Οι ευθύρες του μπορού, οι πάντες, το φαγητό, το μπάνιο. Σίγουρα. Ίσως απλά ήταν κάτι μη αναμενόμενο για μένα. Ναι. Όχι γιατί ο Αβέροφ δεν είναι βοηθητικός γενικά, αλλά λόγω του. Έχει τέτοιο πρόγραμμα που εγώ δεν ανέμενα ότι θα ήταν εκεί μαζί μου τόσο στενά. Από την άλλη, ίσως να βοήθησε και το γεγονός ότι γέννησα 11 του Αυγούστου, ήταν 15 Αυγούστου, είμαστε μέσα σε περίοδο διακοπών. Μπορεί να είναι και αυτά και δεν νομίζω. Δεν είναι τυχαίο. Όχι, που τα κινήτρα λένε... του ξέρω ήταν πάρα πολύ γνήσια και αγνά. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι τα ζευγάρια μετά τον ερχόμο του παιδιού τους ξανασυστήνονται κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα και βλέπεις και μαθαίνεις και καινούριες πτυχές του συντρόφου και του χαρακτήρα και... του. Βεβαίως, βεβαίως. Ποια είναι η σχέση σας με το τραγούδι? Έχω δει και κάποια βίντεο που να τραγουδάτε. Ναι. Σας αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βιωματικές εμπειρίες με το τραγούδι. Είναι οικογενειακές έτσι μνήμες μέσα στη ζωή μου. Έκανα σπουδές στο πιάνο και στο τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό, συγγνώμη που σας διακόψαμε, θα επανέλθουμε να μας πείτε. Θυμάμαι, το είχαμε δείξει στην εκπομπή, έχω να σας πω πριν από ένα μήνα εδώ. Και λέω, επί τη ευκαιρία, να μας το σχολιάσετε. Είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Ναι. Πώς προέκυψε αυτό, σας φώναξε στη... Ναι, να σας πω. Ζήτησα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μου πει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Και ανακοινώνει και στο κοινό, λέει, ναι, θα μπει στο playlist, θα τελειώσουμε με κάποια άλλα τραγούδια και θα το πω. Όταν ήρθε η ώρα να το πει, με φώναξε πάνω στη σκηνή, μα του λέω, εγώ αυτό το τραγούδι δεν το έχω ξαναπεί. Ούτε τους στίχους δεν γνωρίζω. Να λέω και εγώ, εντάξει, δεν έχω άλλη επιλογή, ας βγούμε, αφού περνάμε ωραία εδώ και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, ο Μιχάλης ήταν πάρα πολύ βοηθητικός, μου ψιθύριζε τους στίχους. Και ναι, νομίζω ήταν μια ωραία παρουσία. Ήταν πολύ, πολύ ωραία σκηνική παρουσία, την οποία απόλαυσα. Ναι, ισχύει. Και βγήκε και έτσι προς τα έξω. Πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Γνωρίζεστε και με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ενώ. Ναι, γνωριζόμαστε. Υπήρχε, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν ήταν η πρώτη φορά που βγείτε στη σκηνή. Βεβαίως. Να σας το ζητήσει κιόλας. Ναι. Έχετε μουσική παιδεία, ενώ ξεκίνησε από. Από μικρή. Το έχω ξαναπεί. Μέσα στην οικογένεια μου, η ξαδέρφη του παππού μου ήταν η Λουλού Σιμεωνίδου, μια πολύ γνωστή καθηγήτρια πιάνου και ιδιοκτήτρια του Εθνικού Οδείου. Και υπήρχε αυτή, τέλος πάντων, μέσα στην οικογένεια, αλλά όλα τα αγόρια ξεκινούσαν από μικρή ηλικία να μαθαίνουν βιολί και τα κορίτσια πιάνο. Οπότε είχα και εγώ το μερίδιο μου ως σπουδάστρια στο Εθνικό Οδείο. Με κέρδισε και το τραγούδι σε μεταγενέστερο στάδιο και έτυχε να λάβω μέρος ξανά σε εκδηλώσεις, πάντοτε ερασιτεχνικά εννοείται, τραγουδιού ή σε μια μικρή συναυλία πιο παλιά. Τώρα λόγω έλλειψης χρόνου δεν ασχολούμαι, ακούω όμως μουσική συνεχώς. Δηλαδή θα έλεγα ότι η ζωή μου έχει πάντοτε μουσική υπόκρουση. Θα σας ρωτούσα τι σας κάνει να χαλαρώνετε. Φαντάζομαι η μουσική σίγουρα, είναι ένα σίγουρα. Από αυτά. Ναι. Τι άλλο κάνετε σαν οικογένεια που όταν έχετε και περισσότερο χρόνο σας χαλαρώνει? Ναι. Αγαπάμε πάρα πολύ το σπίτι μας στην Αργάκα, τη γενέτειρα του Αβέροφ και τη φάρμα μας εκεί που έχουμε δημιουργήσει, γιατί αγαπάμε τη φύση και τη θάλασσα. Εγώ ιδιαίτερα αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα. Και γενικά απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλο μέσα στην οικογένεια. Προσπαθούμε και τις διακοπές μας ακόμη να τις περνάμε οι τρεις μας. Δεν ξέρω φυσικά τώρα ο Περικλής μεγαλώνοντας, είμαι σίγουρη ότι θα αναζητά πολύ τους φίλους του, τους συνομήλικους φίλους του. Όμως προς το παρόν... Ναι. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μαζί. Επειδή είναι και περιορισμένος ο ελεύθερος σας χρόνος, είναι το λογικό ότι θα περάσετε το χρόνο σας μαζί, οικογενειακά, ποιοτικά. Ο γιος σας είναι στην εφηβεία, έτσι. Ναι. Τι σας ανησυχεί περισσότερο με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο,
Υπάρχει κάτι που σας αγχώνει για το μέλλον των παιδιών γενικότερα? Έτσι. Σίγουρα όλους τους γονείς τους αγχώνουν πολλά πράγματα. Βλέπω ότι ο κόσμος, τι συντελούνται συγκλονιστικές αλλαγές στον κόσμο. Mm-hmm. Με καταλήτη την τεχνολογία. Ξέρουμε ότι τα παιδιά πλέον έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες και σε εικόνες που στη δική μου γενιά ήταν αδιανόητες. Και αυτό περιέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Mm. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Τώρα, το τι κάνουμε εμείς ως γονείς, εγώ και ο Αβέροφ, είναι προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στο γιο μας, να τον εφοδιάσουμε με κάποια κριτήρια, εφόδια με τα οποία θα μπορέσει να κάνει τις σωστές επιλογές. Με το παιδί συζητάτε έτσι, μας είπατε προηγουμένως ότι εκφράζει τα συναισθήματα του. Μπαίνετε δηλαδή σε πιο σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον, τι θα ήθελε να κάνει, τι τον προβληματίζει. Ναι, όχι, είναι πολύ μικρός για τέτοιου είδους θέματα, αν και σε άλλα είναι πάρα πολύ όριμος. Mm-hmm. Και τα παιδιά πιστεύω ότι η σημερινή εποχή είναι σε πολλά πράγματα όριμα, δηλαδή είναι μπροστά. Λόγω όλων και αυτών, από πολύ μικρά, ναι, λόγω πολύ μπροστά των εμπειριών. Όμως, δεν ξέρω, ως κλασικό αγόρι θα έλεγα ότι ο Περικλής αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα του το πόσο θα παίξει ποδόσφαιρο, το να βρεθεί με τους φίλους του και δεν μπορεί να σκεφτεί το τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ναι, ναι, ναι. Εσείς, ποια είναι η σχέση σας με τα social media, μιας και το... Εντάξει, είμαι ενεργή τον τελευταίο καιρό. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά ενεργή. Ναι. Και με μέτρο, είναι αυτό που το βάζουμε, εμείς βάζουμε με μέτρο τα όρια, και με προσοχή, που είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόζουμε σε οτιδήποτε στη ζωή μας. Η ισορροπία είναι το μυστικό για την ηρεμία μας και για τη γαλήνη μας. Πολύ σωστά. Κυρία Νεοφύτου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και έτσι για τον χρόνο που βρήκατε για να παρουσιαστείτε στην εκπομπή μας σήμερα. Καλή επιτυχία στον πάρα Αβέροφ. Πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να χαίρεστε και την οικογένειά σας και ό,τι καλό σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα τη συζήτησή μας. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.